Γεια χαρά! Τι είχε πει ο Λουδοβίκος ο 14ος «L'état c'est moi», το κράτος είμαι εγώ. Τελικά φαίνεται ότι πολλών ανθρώπων αρέσει αυτό το σλόγγαν και η πραγματικότητα, αν μπορώ να την πω, η πραγματικότητα. Και τελευταία έχω τουλάχιστον εγώ δύο τέτοια παραδείγματα όπου οι άνθρωποι αυτοί έγιναν μεγαλομανείς και νόμιζαν ότι πραγματικά ό,τι είναι καλό για μένα είναι καλό για το κράτος. Ο ένας ήταν ο Νετανιάου, ο οποίος μετά από 13 χρόνια πραγματικά είχε καταλήξει σε αυτό ακριβώς την ιδέα ότι ό,τι είναι καλό για μένα είναι καλό για όλους και εγώ είμαι το κράτος και γι' αυτό και άρχισε να μπλέκεται σε διάφορα πράγματα που δεν έπρεπε να μπλακτεί, δηλαδή είχε διαφθορά. Και ο δεύτερος φυσικά, ή ο πρώτος αν θέλετε πριν από τον Νετανιάου, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει πώς ακριβώς, είναι ο Πούτιν. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τον Πούτιν. Πώς φτάνει εδώ πέρα ο Πούτιν. Ο Πούτιν γεννήθηκε στην αυτό που σήμερα λέγεται Άγια Σεβαστούπολη και τότε λεγόταν Λένεγκραντ. Και από μικρός είχε μανία, ήθελε να γίνει πράκτορας της KGB, της μυστικής υπηρεσίας του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και μάλιστα είχε για πρότυπό του τον Στιέρλιτς. Τι είναι ο Στιέρλιτς? Ο Στιέρλιτς ήταν το αντίστοιχο του James Bond. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είχε τα ωραία κορίτσια του James Bond, δεν είχε τα λεφτά του James Bond, δεν είχε τα ωραία αμάξια του James Bond. Παρέθεσε εκεί την εποχή αμάξι, δεν ξέρουμε σίγουρα αν είχε παρά μόνο όχι πράκτορας KGB, αν είχε ο αρχηγός KGB αμάξι δικό του, δεν ξέρουμε. Κλείνει η παρέθεση και φυσικά δεν είχε τα ποτά και τα... Αλλά ήταν ο αντίστοιχος James Bond στη Σοβιετική Ένωση. Και μάλιστα ξεκίναζε κάθε σειρά σε 9 Μαΐου ξεκίναγε. Ο λόγος ήταν ότι τότε ήταν το τέλος του πολέμου και ήθελαν να δείξουν τον πατριωτικό πόλεμο και οπότε εκεί ήταν που τους δείχνανε κάθε σεζόν, ξεκίνησε σε 9 Μαΐου, μου φαίνεται τα 7 σεζόν που κράτησε κάτι τέτοιο, ίσως και περισσότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι είχαμε πάθει εμείς τη δεκαετία του 60, τέλος, αρχές 70 με τον άγνωστο πόλεμο, οι παλαιότεροι θυμούνται και χαμογελούν αυτή τη στιγμή, που άδειαζε όλη η Αθήνα, έτσι και τότε, έτσι και με τον Στιέρλιτς. Όταν ξεκίνηγε την ημέρα που ξεκίνηγαν τα επεισόδια, δηλαδή την ημέρα που υπήρχε επεισόδιο, ερήμουνε όλη η Σοβιετική Ένωση, ψέματα, το παίρνω πίσω, κάνε ρεβέρς, όποιοι στη Σοβιετική Ένωση είχαν τηλεόραση εκείνη την εποχή. Και φυσικά το όνειρο του κάθε νέου και, που το αίμα του ήταν έβραζε και ήταν αθλητής και ήταν και ξέρω εγώ τι, ήθελε να γίνει ένα στερέτσι. Αυτό ήταν το μοντέλο του Πούτιν. Σιγά σιγά ο Πούτιν μεγαλώνει, πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και μαθαίνει νομικά. Κατά τη διάρκεια που μαθαίνει νομικά εκεί πέρα βρίσκει και την πρώτη του γυναίκα, την οποία χώρισε μετά από 30 χρόνια με δύο κόρες για να παντρευτεί, την ωραία γυμνάστρια Ολυμπιονίκης της Ρωσίας, ωραία τότε. Σήμερα είναι μια όριμη, ας το πούμε έτσι, γυναίκα. Και μπαίνει στην ΚΑΓΕΜΠΕ. Η ΚΑΓΕΜΠΕ λοιπόν τότε μένει 15 χρόνια εκεί, κάποια στιγμή τον πηγαίνουν στην Ανατολική Γερμανία, όπου δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος, γύρισε από την Ανατολική Γερμανία, έχει διάφορα. Όταν έφυγε πια από την ΚΑΓΕΜΠΕ, τον πήρε κοντά του ο τότε δήμαρχος της Μόσχας και δεν θυμάμαι, το όνομά του λεγόταν, ήτανε πως το λένε, ήτανε ο... του Πούτιν ο καθηγητής στα νομικά και τον πήρε κοντά του λοιπόν και από εκεί ξεκινάει η καριέρα του μέχρι που ξαφνικά στα καλά του καθουμένου τον βρίσκουμε να είναι πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης. Πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης και αμέσως ξεκινάει
το 1999, αν θυμάμαι, αρχίζει και κάνει τις πρώτες κινήσεις. Μέχρι που φτάνει στο σημείο φυσικά να αλλάξει όλο το σύνταγμα του Σοβιετικού, της Ρωσίας μάλλον, για να μπορεί αυτός να μείνει περισσότερα χρόνια εκεί, σαν αρχηγός του κράτους. Έχει ένα τεράστιο, λέγεται, μια τεράστια περιουσία, ορισμένη, εγώ δεν το πιστεύω, λένε ότι αγγίζει τα 200 δις, δεν το πιστεύω να είναι τόσα πολλά, αλλά θα μου πείτε, συγγνώμη, αυτό είναι το πρόβλημά σου, αν είναι 200 δις ή 3 δις ή 2 δις ή 20 δις, όχι, βεβαίως. Είχε μια καθαρίστρια η οποία την φαίνεται του γυάλισε, την έστειλε στην Ελβετία αφού τελείωσε το αφέρ μαζί της και ζει πλούσιο πάροχα. Όπως επίσης στην Ελβετία ζει και η γυμνάστρια, η δεύτερη γυναίκα του με τα 4 παιδιά της, του Πούτιν. Ο Πούτιν λοιπόν τον πόλεμο αυτόν τον οποίο έχει εναντίον της Ουκρανίας, και εδώ είναι το ζουμί που λένε όλο ότι δεν είναι η Ρωσία που πολεμάει την Ουκρανία, είναι ο Πούτιν που πολεμάει την Ουκρανία. Και ο λόγος που το πολεμάει αυτό είναι ότι έχει φτάσει σε σημεία, άλλοι λένε ψυχοπαθής, άλλοι λένε μεγαλομανής. Ότι είναι μεγαλομανής δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πιστεύει ότι πρακτικά ό,τι κάνει το κάνει το καλό της Ρωσίας και ότι ως ένας δεύτερος μεγάλος Πέτρος θα κάνει ξανά μια αυτοκρατορία, ρωσική αυτή τη φορά, όχι σοβιετική. Το ερώτημα λοιπόν είναι πραγματικά πού μπορεί να σταματήσει αυτό, γι' αυτό και σου λένε όλοι οι αναλυτές, αν τους ρωτάς πού θα σταματήσει, λέει, δεν ξέρουμε, γιατί είναι θέμα καθαρά του Πούτιν, τι σκέπτεται εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, και εδώ να τελειώσω με αυτό, ότι αυτό είναι και το πιο, αν θέλετε, επίφοβο. Διότι έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεγαλομανείς, οι οποίοι πιστεύαν ότι μπορούσαν να κάνουν ό,τι μεγαλοπρεπή πράγματα και τελικά σύραν τη χώρα τους σε τεράστια προβλήματα. Ένα από τα καλύτερα δείγματα γι' αυτό ήταν ο Χίτλερ στο τέλος αυτό που έκανε στη Γερμανία. Όχι πως ο Στάλιν δεν έκανε χειρότερα, αλλά απλώς δεν αυτοκτόνησε μαζί με όλη τη χώρα του. Ο Πούτιν λοιπόν δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Μπορεί αύριο το πρωί να του έρθει βίδα και να πει, ξέρετε κάτι, εγώ το ΝΑΤΟ το έχω γραμμένο εκεί που δεν πιάνει η μελάνη και την Πολωνία θα την ξαναπάρω πίσω και τότε έχουμε χειρότερα. Γι' αυτό σας λένε όλοι ότι κανείς δεν ξέρει τι έχει μες στο μυαλό του Πούτιν, διότι δεν είναι πόλεμος Ρωσίας, Ουκρανίας που έχεις αναλύσεις, που μπορείς να πεις αυτό είναι έτσι και διπλωματικά έτσι και πολιτικά δεν συμφέρει εκεί. Εδώ έχεις έναν μεγαλομανή, προφανώς με ορισμένες βίδες λασκαρισμένες, ο οποίος βλέπει ξαφνικά, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτό που νόμιζε ότι θα κάνει περίπατο ώρα Μουσολίνη το 1940, θα κάνει περίπατο μέσα στην Ουκρανία, όχι μόνο περίπατο δεν κάνει, αλλά έχει σφιχτεί και πάρα πολύ, έχει ζοριστεί πολύ σε σημείο να φέρει τώρα εθελοντές από τη Συρία. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό, έτσι, ότι ο πανίσχυρος κόκκινος στρατός, και τελειώνοντας πραγματικά αυτή τη φορά, μου φέρει τελικά ότι όλο το θέμα της Σοβιετικής Ένωσης και κατ' επέκταση της Ρωσίας περί του μεγάλου στρατού και το, μάλλον πρέπει να είναι μύθος, διότι θυμάμαι στον πόλεμο της φθοράς 69-70 στο Ισραήλ, πετάξανε πιλότοι εκ μέρους της Αιγύπτου, πιλότοι Ρώσοι με τα ρωσικά ΜΙΚ, και οι Ισραηλινοί 7 τους κατεβάσαν, 7 πήγαν, 7 δεν γύρισαν. Τους κατεβάσαν τάκα τάκα και όσοι σωθήκαν τους έβαλαν στα αεροπλάνα και τους ξαναστήλανε στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, και φοβόντουσαν μην γίνει κανένα να μην μαθευτεί και τα μάθανε πολλά χρόνια μετά. Το ίδιο τώρα εδώ. Οπότε ρε παιδιά, μήπως έχουμε πει θύμα προπαγάνδας, πιστεύοντας ότι η Ρωσία έχει έναν ακατανίκητο στρατό. Δεν ξέρω, απλώς ρωτάω. Γεια χαρά!